το οποίο έχει να κάνει με μια γυναίκα που έπρεπε να κάνει ολική μαστεκτομή. Όντως. Είναι και με το θέμα που έχουμε και σήμερα κιόλας. Ακριβώς, αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Εκείνη θέλησε να κάνει στο σημείο που έγινε η ολική μαστεκτομή, να κάνει τατουάζ. Ναι. Είναι μια φωτογραφία, ανέβασε κάποιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο που γίνεται, που έχουν κατακλείσει όλες τις σελίδες, έχουν γίνει πάρα πολλές κοινοποιήσεις συγκεκριμένης φωτογραφίας. Για την ακρίβεια έχουν γίνει 95.000 κοινοποιήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή και 720.000 like. Μπορούμε να τη δούμε, η οποία έγραψε βέβαια κάτω από τη φωτογραφία ένα μήνυμα που είναι για όλες τις γυναίκες και νομίζω ότι η Αλεξάνδρα αξίζει να μας το διαβάσει. Γράφει, έχω επιζήσει 3 φορές από τον καρκίνο. Σύνδρομο Hodgkin's, στήθους, θυροειδούς. Μετά από μια διπλή μαστεκτομή, χωρίς να έχω την επιλογή να το ξαναφτιάξω, έκανα ένα τατού στο σημείο που παλιά βρισκόταν το στήθος μου. Το τατού αυτό συμβολίζει τη μεταμόρφωσή μου. Σαν μια πεταλούδα που αλλάζει εξωτερικά, αλλά παραμένει η ίδια μέσα της. Είναι παράσημο τιμής και δύναμης. Ένα όμορφο έργο τέχνης που έχω με περηφάνεια, επειδή αναπαριστά το πώς νίκησα τον καρκίνο και ότι τα στήθη δεν προσδιορίζουν το ποια είμαι ως άτομο ή ως γυναίκα. Στέλνω πολύ αγάπη σε όλους τους μαχητές του καρκίνου που βρίσκονται ή δεν βρίσκονται ακόμα εδώ και στους υποστηρικτές τους. Συνεχίστε τη μάχη. Κέλλη. Είναι μια γυναίκα από την Αμερική, να πούμε, από το Οντάριο, λέγεται Kelly Davidson. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει να δώσει το δικό της μήνυμα σε όλες τις γυναίκες. Που είναι όντως συγκλονιστικό. Δεν θέλησε να κάνει αποκατάσταση στήθους. Δεν μπορούσε πλέον. Δεν μπορούσε, αλλά παρόλα αυτά αυτό που λέει ότι δεν σε προσδιορίζει ως γυναίκα, ούτε ως άνθρωπο όλο αυτό. Και το συνεχίστε τον αγώνα. Όλο αυτό που λέει και η μνήμη για όλους αυτούς που είναι εδώ, που αγωνίστηκαν και για όλους αυτούς που έφυγαν ενώ αγωνίστηκαν. Είναι, νομίζω, και εδώ είναι και το καλό του πλέον των social media. Είναι μια φωνή και ένα κουράγιο που ξέρω ότι οι άνθρωποι αυτοί το έχουν ανάγκη να μιλάνε ο ένας με τον άλλον, να παρηγοριούνται. Ναι. Οι άνθρωποι που περνάμε τέλος πάντων τέτοιες περιπέτειες. Σήμερα είναι και το θέμα μας αυτό. Σε λίγο θα έχουμε και τις γυναίκες από το Άλμα Ζωής κοντά μας για να πούμε μερικά πράγματα. Γιατί δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού είναι ένας καρκίνος ο οποίος χτυπάει πολλές γυναίκες πλέον. Και είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη, αλλά και η ψυχολογική στήριξη και η ψυχολογία γενικά των γυναικών που πάσχουν ή που πέρασαν από έναν καρκίνο του μαστού.